Για 16ο έτος διεξάγονται οι διαλέξεις Ωνάση σε συνεργασία με το Κοινοφελές Ίδρυμα Ωνάση και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Πρόκειται για δύο σειρές διαλέξεων που πραγματοποιούνται στο Ηράκλειο και στόχο έχουν την περαιτέρω εκπαίδευση και προώθηση νέων ταλαντούχων επιστημόνων, μεταπτυχιακών και τελειόφυτων φοιτητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο χώρο των θετικών επιστημών. Περισσότερα όμως για το θέμα θα μας πει ο Διευθυντής του Αστεροσκοπείου του Σκίνακα, Γιάννης Παπαμαστοράκης, που είναι απόψε κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαμαστοράκη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Ποιος είναι ο σκοπός των διαλέξεων? Ο σκοπός των διαλέξεων είναι να δώσει στους Έλληνες φοιτητές, και όχι μόνο στους Έλληνες φοιτητές, γιατί ένα μέρος των φοιτητών έρχονται από το εξωτερικό, την ευκαιρία να μιλήσουν, να ακούσουν σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στα μέτωπα της επιστήμης και της τεχνολογίας, συναντώντας τους πλέον κορυφαίους επιστήμονες από τον κόσμο. Το ότι είναι οι πλέον κορυφαίοι επιστήμονες από τον κόσμο φαίνεται από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουμε 17 νομπελίστες ως ομιλητές στην Κρήτη, το οποίο είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και οι ομιλητές αυτοί δεν έρχονται απλώς για μία ομιλία, αλλά παραμένουν μία ολόκληρη εβδομάδα και μπορούν να συνδιαλέγονται με τους φοιτητές και έτσι να πάρουν οι φοιτητές μία πολύ πολύ άμεση αίσθηση του πώς είναι να είσαι ένας κορυφαίος επιστήμονας και να δουν τι προοπτικές ανοίγονται για αυτούς στο μέλλον. Κύριε Παπαμαστοράκη, η πρώτη σειρά διαλέξεων ολοκληρώθηκε σήμερα. Σε τι αφορούσε και ποια ήταν τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου? Ναι, η πρώτη σειρά αφορούσε την πληροφορική και μάλιστα την περιοχή των μεγάλων δεδομένων και των εφαρμογών τους. Όταν είναι μεγάλο δεδομένο, ονομούμε τεράστιες ποσότητες δεδομένων από οποιαδήποτε πλευρά της ζωής μας, είτε είναι αυτό από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, είτε είναι από την βιολογία, είτε είναι από την ιατρική, και είχαμε ομιλητές που κάλυψαν όλες αυτές τις πλευρές. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι η προσπάθεια να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μεγάλα δεδομένα, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας για τον κόσμο και τελικά να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα τα οποία τώρα δεν φαίνεται να λύνονται, νομίζω χαρακτηρίζει αυτή τη σειρά των διαλέξεων. Πότε ξεκινά ο δεύτερος κύκλος και σε τι θα αφορά, δύο ναι, λόγια. Ο δεύτερος κύκλος της φυσικής, που θα έχει και κεντρικό ομιλητή τον νομπελίστα Σερτζέ Αρός, mm-hmm. Αφορά τα μέτωπα, θα λέγαμε, της κβαντικής φυσικής. Είναι η περιοχή εκείνη όπου θα έχουμε στο μέλλον κβαντικούς υπολογιστές, ασφαλείς κβαντικές τηλεπικοινωνίες, και θα έχουμε και τη δυνατότητα να διερευνήσουμε τα όρια της επιστήμης. Μάλιστα. Γνωρίζουμε τώρα ότι προσφέρεται και μία οικονομική ενίσχυση από το Ίδρυμα Ωνάση στους φοιτητές που συμμετέχουν στις διαλέξεις. Με ποια κριτήρια επιλέγονται, κύριε Παπαμαστοράκη, οι φοιτητές ναι, αυτοί? Οι φοιτητές, όποιος θέλει να συμμετάσχει, mm-hmm. Θα πρέπει να κάνει μία αίτηση, η οποία να συνοδεύεται με τη βαθμολογία των σπουδών του, με δύο οπωσδήποτε συστατικές επιστολές, έτσι ώστε ο ίδιος να αποδείξει ότι έχει τα χένια για να είναι σε θέση να παρακολουθήσει καν τις διαλέξεις. Γιατί το να έρθει και απλώς να βρίσκεται και να μην καταλαβαίνει δεν έχει πολύ νόημα. Άρα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να έρθουν εκείνοι οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη δείξει ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρουν πάρα πολύ για την πρόοδό τους. Και αυτό αφορά βέβαια και Έλληνες φοιτητές και μη Έλληνες. Οπωσδήποτε, και Έλληνες και μη Έλληνες φοιτητές. Είναι τώρα η χρηματική επιβράβευση προς τους νέους επιστήμονες μία προτροπή, θα μπορούσαμε να το πούμε, ώστε να μείνουν στην Ελλάδα, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια η διαρροή εγκεφάλων όλο ένα και ενισχύεται? Αυτό βέβαια είναι ένα πολύ γενικότερο θέμα και δεν αφορά μόνο τις διαλέξεις, οι οποίες θέλουν να δώσουν στους φοιτητές την ευκαιρία να γνωρίσουν καινούριες προοπτικές για το μέλλον τους. Mm-hmm. Αλλά αφορά προφανώς όλο το πλαίσιο στο οποίο κινείται σήμερα η ανώτατη. Κινείται σήμερα ο ερευνητικός χώρος της Ελλάδος, θα έλεγα, περισσότερο παρά η ανώτατη μόνο εκπαίδευση. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα και νομίζω ότι πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη προτεραιότητα από την κυβέρνηση, από το κράτος, από την ναι, πολιτεία. Ναι, θα ήθελα την άποψή σας για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι είναι πάρα φαινόμενο. Πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, η οποιαδήποτε χρηματοδότηση, έρευνα και τεχνολογία, είναι εκείνη η χρηματοδότηση η οποία μπορεί να αποδώσει μέχρι 5 φορές το ποσό το οποίο κανείς έχει συνεισφέρει αρχικά. Είναι δηλαδή το πιο αποδοτικό τρόπος να ενισχύσει κανείς την οικονομία της χώρας. Μακροπρόθεσμα βέβαια, γιατί αυτό δεν έρχεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά αν δεν βάλουμε αμέσως σήμερα τα θεμέλια, δεν θα έρθει ποτέ. Μάλιστα. Κυρία Παπαμαστοράκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.